11 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα σχολεία, έχουμε 11 νέα μέτρα. Εμείς έχουμε σταχυιοθετήσει το ψηφιακό φροντιστήριο, που είναι όντως μια καινοτομία. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές ψηφιακές, ούτως ή άλλως το e-parents, για να ενημερώνονται οι γονείς, ή η διαδραστική πίνακες. Υπάρχει λοιπόν μια κυβέρνηση που κάθε άλλο παρά τεχνοφοβική είναι. Ωστόσο, βλέπουμε ότι μέσα στα μέτρα αυτά είναι και απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στους μαθητές, η επαναφορά της πενθήμερης αποβολής, αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες απουσίες. Δίνεται μεγαλύτερη δύναμη στους εκπαιδευτικούς πλέον, με βάση τη δική τους κρίση, να έχουν και την ανάλογη τιμωρία με ποινολόγιο. Σε αυτό θα ενημερώνονται και οι γονείς των μαθητών αυτών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Βαλαβάνη, που δεν είναι μία απλή γονέας, είναι και πρόεδρος των γονέων Αττικής, της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, να μας πει λίγο αν πιστεύετε ότι όλα αυτά τα μέτρα, που είναι, και είναι από τα 11, εμείς έχουμε στοιχειοθετήσει τα 4 τώρα, θα βοηθήσουν κάπως πέραν των διορισμών, πέραν του φροντιστηρίου, θα βοηθήσει, ας πούμε, το να απαγορεύσει στο κινητό σε ένα παιδάκι το να συγκεντρωθεί πιο πολύ στο μάθημα? Καλημέρα σας. Εμείς ουσιαστικά θεωρούμε ότι αυτά τα 11 σημεία δεν έχονται να καλύψουν τα βαθιά διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκπαιδευτικοί, γονείς και πολύ περισσότερα τα παιδιά μας. Να σας πω κάτι, τα κινητά απαγορευόντουσαν και το προηγούμενο διάστημα. Και ποινές υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή τα ουσιώδη προβλήματα που έχουμε η εκπαιδευτική κοινότητα και πραγματικά χτυπάνε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας είναι άλλα, και αυτά θα έπρεπε να καλύψει η κυβέρνηση. Με το bullying, ωστόσο, με την εφαρμογή αυτή, το stop bullying, ήδη είναι περίπου 1000 καταγγελίες. Βασικά να πούμε ότι το ζήτημα του σχολικού εφοβισμού είναι ένα σοβαρό φαινόμενο που τα προηγούμενα χρόνια εντείνεται, όμως το ζήτημα της πρόληψης είναι πάρα πολύ βασικό και πρέπει πραγματικά να εστιάσουμε στο ζήτημα της πρόληψης. Θα θέλατε περισσότερα λοιπόν μέτρα προς 25... την πρόληψη για το bullying και περισσότερα μέτρα για το bullying και... Βασικά... Για παράδειγμα όμως ποια, τι παραπάνω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είναι 25 με 28 μαθητές στο γυμνάσιο που είναι έφηβα παιδιά ή στις τάξεις του δημοτικού, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μάθημα δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ενισχύει τον νόμο και λειτουργεί με τον νόμο με 25 και 28 μαθητές στην τάξη. Υποδομές λοιπόν πρέπει ουσιαστικά. Αυτό είναι το βασικό. Δεύτερο, διαδραστικοί πίνακες. Και φυσικά είναι πολύ καλή διαδραστική πίνακες. Σε γερασμένα όμως κτίρια και σε τυχοποιίες που πέφτουν, οι διαδραστικοί πίνακες καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν αυτά τα 11 σημεία εμείς θεωρούμε ότι είναι, δεν είναι ουσιαστικά για να καλύψουν τις σοβαρές και διαχρονικές ανάγκες που έχουμε σαν σχολεία. Γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι διαδραστικοί πίνακες? Όταν υπάρχουν γερασμένα κτίρια, όταν δεν υπάρχει συμφωνούμε, ίντερνετ, αλλά ο διαδραστικός, συμφωνούμε για τα κτίρια, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε και χρειάζεται ανανέωση. Εμείς δεν διαφωνούμε με τους διαδραστικούς πίνακες. Όχι, άλλο είναι λέω. Ένα αλλά που μπορούν, φυσικά βοηθάει. Δηλαδή θέλει μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ. Εγώ, ας πούμε, σε παλιό σπίτι μένω. Έχει μια γρήγορη σύνδεση ίντερνετ και έχουμε ίντερνετ στο σπίτι. Το ίδιο θέλει και ο διαδραστικός πίνακας. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, δηλαδή είναι, αλλά άμα κάνετε μια έρευνα στα σχολικά κτίρια της Αττικής, ναι, που αυτή τη στιγμή χτυπάνε κόκκινο, θα διαπιστώσετε ότι πάρα πολλά σχολεία δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια τεχνολογική εγκατάσταση. Και φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι σε πολύ γερασμένα κτίρια. Σε πολύ γερασμένα κτίρια δεν πρέπει να μπαίνουν μαθητές, κυρία Βαλαβάνη, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό εκεί είναι κρούμα ανοιχτές θύρες. Πάντως, το να λειτουργεί ο διαδραστικός πίνακας με το αν είναι γερασμένο το κτίριο δεν έχει καμία σχέση. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο οι τεχνικοί. Όταν δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην τυχοποιία, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο οι τεχνικοί να το τοποθετήσουν. Δηλαδή, ακριβώς. Επειδή ναι, όμως όλα, επιτρέψτε μου να σας πω, ναι, κουμπώνουν στο κόστος. Και επειδή λοιπόν τα χρήματα που δίνονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία είναι πολύ συγκεκριμένα και τα παιδιά μας τα βλέπουν σαν κόστος, πραγματικά δεν ιαρχούν συνολικά τις ανάγκες και του κτηρίου του σχολείου, αλλά και γενικότερα το πόσο καλύτερα θα γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία. Νομίζω στα παιδιά ότι πια έχοντας περάσει πίνακες όλοι από την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι πια, και όσοι έχουμε παιδιά τέλος πάντων αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς γίνεται, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το σχολείο πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά, να δώσει το κράτος περισσότερα κονδύλια και πιο έξυπνα κονδύλια. Σε πιο έξυπνες διαδικασίες. Αυτό είναι το βασικό για μας. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα 11 νέα μέτρα ουσιαστικά τα περισσότερα λειτουργούσαν.
Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ενισχυτική διδασκαλία που δεν λειτουργεί. Οι διαζώσεις εκπαίδευση είναι ότι πιο βασικό. Παράλληλες στηρίξεις. Έχουμε πάρα πολλές γνωματεύσεις. Όμως κάτι, το κινητό τηλέφωνο, οι γονείς τι σας λένε για τα κινητά. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί γονείς. Κάναμε σήμερα μια δημοσκόπηση στην πρωινή εκπομπή που έλεγε, ας πούμε, το 52% συμφωνεί να απαγορεύσει. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς απαγορευόταν. Και είναι ένα θέμα σοβαρό το κινητό τηλέφωνο στη νεολαία γενικότερα. Εμείς δεν διαφωνούμε σε αυτό και ότι πρέπει να μας προβληματίσει και να ανοίξουμε την κουβέντα. Σε σχέση όμως με τη σχολική μονάδα, πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα ότι έχουμε τμήματα 25 στην πρωτοβάθμια, σε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάξη, με 5 διαγνώσεις και που χρειάζονται 5 παράλληλες και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημερίζουμε. Έχετε ζητήματα που βάζουν πολλά στο κέντρο της προσοχής μας. Προφανώς κάποια θέματα, γιατί αυτό είναι το μέλλον μας, αυτό είναι το θέμα μας, αυτό είναι το παρόν μας, η παιδεία είναι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα και χρειάζεται μεγαλύτερη βάση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε την εφαρμογή εμείς όλων αυτών.